Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρήσανθε, εν μέσω των πλέον κρίσιμων διαπραγματεύσεων, ο λεγόμενος πρωθυπουργός του ψευδοκράτους επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους, λέγοντας μάλιστα ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά πήρε ό,τι ήθελε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στο θέμα της διακυβέρνησης και του διαμοιρασμού της εξουσίας, αλλά και στο θέμα της οικονομίας. Το μόνο που δεν μπόρεσε να πάρει μέχρι στιγμής, είπε η ελληνοκυπριακή πλευρά, είναι η αποχώρηση του τουρκικού στρατού από το νησί. Για το λόγο αυτό, ανέφερε στην πενταμερή διάσκεψη, θα προσπαθήσουν να στριμώξουν την Τουρκία, η οποία όμως, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν θα πέσει σε μια τέτοια παγίδα. Μάλιστα, Χρήσανθε ισχυρίστηκε ότι η Μόρφου δεν πρόκειται να δοθεί με τίποτα πίσω, υπενθυμίζοντας τη δήλωση Έρτογαν του 2008 ότι η Μόρφου δεν θα δοθεί και τονίζοντας ότι αυτή η θέση δεν έχει αλλάξει καθόλου μέχρι σήμερα. Σε μια άλλη εξέλιξη, νέα συνάντηση είχαν σήμερα οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, έτσι, Νικόλα? Ακριβώς. Χρήσανθε Μαυρογιάννης και Ναμί είχαν σήμερα νέα συνάντηση, κατά την οποία συζήτησαν την εφαρμογή της λύσης, δηλαδή τι θα γίνει από την πρώτη μέρα της λύσης στην Κύπρο. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Έσπεν Μπαρθέιντε επισήμανε ότι οι διαπραγματευτές είχαν μια παραγωγική συζήτηση. Και πριν κλείσουμε, να πούμε ότι η επόμενη συνάντησή του έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη.